ελάς, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Αδελφοί και πατέρες, αγαπητοί μου ακροατέ, προσφυλή μέλη του Συλλόγου Μέγας Αθανάσιος, απόψε είστε ο λιγότεροι από κάθε άλλη φορά και η αιτία πία, διότι ο Κύρικας έκανε ένα λάθος και σας εκάλεσε σε καθημερινή ημέρα. Καθημερινή εορτή είναι, αλλά είναι καθημερινή και τα δυο είναι καθημερινή σύμφωνα με το ημερολόγιο της Μασονίας και εορτή σύμφωνα με το ημερολόγιο της Ορθοδόξου Ημών Εκκλησίας. Είναι εορτή και μόνο εορτή. Εορτή Κυριακή και μόνο Κυριακή. Κυριακή μετά την γέννηση. Και εορτή του πρωτοκορυφαίου, του πρώτου μάρτυρος, του πρωτομάρτυρος του Αγίου Στεφάνου. Και η τελευταία Κυριακή του έτους. Λοιπόν, έπρεπε περισσότερο από κάθε άλλη Κυριακή του έτους να είμαστε συγκεντρωμένοι εις τους ιερούς ναούς. Σήμερα οι ναοί μέσα στην Αθήνα σχεδόν έρημοι ήταν. Γιατί? Διότι η Μασονία το έκανε και αυτό το κατόρθωμα, να κηρύξει την τελευταία Κυριακή του έτους εργάσιμη, να ανοίξουν όλα τα καταστήματα. Φταίει το κράτος? Φταίει το κράτος. Το κράτος τη δουλειά του κάνει. Εμείς φταίμε. Δύο διαταγές το πρωί μόλις ξημέρωσε σήμερα η μέρα και χτυπούσαν οι καμπάνες μπροστά στον κάθε καταστηματάρχη. Δύο διαταγές ήταν. Η μια διαταγή, όχι διαταγή, απλώς άδεια. Διαταγή όχι, άδεια. Μια άδεια να ανοίξει το κατάστημα. Ελεύθερος ήταν. Ή να τα ανοίξει ή να τα ανοίξει. Δεν του έβανε πρόστιμο. Η άλλη ήταν διαταγή του Κυρίου. Να το κλείσει και να πάει στην εκκλησία του Κυρίου. Από αυτές τις διαταγές, από αυτά τα δύο ποιο διάλεξα? Πόσοι είναι εδώ στην Αθήνα? Είναι 10.000 καταστηματάρχοι, ε? Όλοι ακούσανε αυτό που είπε το κράτος. Και δεν ακούσανε αυτό που λέγει η εκκλησία, ο Θεός. Ότι πρέπει 6 μέρες εργά και επίσης πάντα τα έργα σου τη 7η Σάββατα Κυρίου το Θεός. Δεν τα ακούσαν. Βάζω στοίχημα να δείτε τι ψεύτικος είναι ο χριστιανισμός μας. Να πάρετε ζυγαριά τη σημερινή ημέρα, να ζυγίσετε, να δείτε τι ψεύτικο χριστιανικό έχουμε πιάσει. Είναι 10.000 καταστηματάρχοι. Βάζω στοίχημα το κεφάλι μου, εάν 100 καταστήματα μέσα στην Αθήνα και στον Πειραιά, το έκλεισα. Εγώ τουλάχιστον, εδώ μόνο στην πλατεία του Συντάγματος ξέρω ένα περίπτερο ενός φτωχού βιοπαλαιστού που έχει ένα τσούρμο παιδιά, ολόκληρο παιδιά, και το έχει πάντα κλειστά αυτός που έχει ένα μικρό περίπτερο. Κανένα άλλο δεν ξέρω εδώ μέσα στην Αθήνα να με διαφωτίσετε. 10.000 καταστηματάρχε τα άνοιξαν τα καταστήματα. Ουδείς από αυτός έδεσε παραπάνω από το συμφέροντά του την εκκλησία του Χριστού. Τίποτα πολύ, το άνοιξε. Φαντάσου τι θα γίνει εάν έρθει κανένα άθεον καθεστώς. Χριστιανοί, ορθόδοξοι, βαπτισμένοι. Εμπάσφερετος. Έτσι κατόρθωσε ο διάολος να μαγαρίζομαι και την πρώτη του έτους με το χαρτοπαίγνιο και την τελευταία πάλι Κυριακή να τη μαγαρίζομαι με τη βεβήλωση της Κυριακής αυτής ημέρας. Ναι, αλλά σ' αφήσουμε αδελφοί το θέμα αυτό. Ένα μόνο γνωρίζω, ότι λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ουέ οι βεβηλούντες στα Σάββατα και ουέ οι βεβηλούντες στα Κυριακά ημέρας.
Ναι, αλλά ας αφήσουμε το θέμα αυτό της ευηλώστερος της Κυριακής ημέρας και ας έρθουμε στο θέμα που σας εκάλεσα απόψε. Το θέμα το απόψινό είναι ένα ερώτημα ή ένα θαυμαστικό. Μάλλον ερώτημα. Το ερώτημα είναι, τι μας λείπει. Τι μας λείπει, θα μας πούν αμέσως, θα μας απαντήσουν ανεδέστατα, κοινικότατα, θα μας απαντήσουν οι πλούσιοι, οι πλουτοκράτες, που μετράνε, που ζυγίζουνε με τις οκάδες το χρυσάφι και το σπαταλάνε με το φιάρι. Αυτοί λοιπόν που έχουν αυτό το χρυσίο θα μας πούνε, δεν μας λείπει τίποτα παππούλι. Τίποτα δεν μας πούνε. Ωραία, θαυμάσια ζούμε. Ευήνευαν, φάγουμε, πίουμε, αύριο γάλα, αποθνίσκομαι, δεν έχουν τίποτα. Τι μας λείπει, απολύτως, ό,τι θέμε, το έχουμε. Το έχουμε. Δεν αφήνω αυτούς. Αφήνω αυτούς πόσους, τους πλουσίους, τους πλουτοκράτες, αυτούς της εποχής μου και κοιτάζω τον άλλο λαό. Και να δούμε, ρωτάω αυτό, ρωτάω τον κόσμο τον άλλο που είναι εκτός από αυτή την κατηγορία των πλουσίων, των βοσχηματοδών όντων, και εξετάζω την άλλη κοινωνία, την ευρυτάτη κοινωνία της πατρίδος μου και κάνω το ερώτημα, τι μας λείπει σε εμάς τους Έλληνας. Ας βγούμε από την Αθήνα που είναι η βιτρίνα και μας απατάει, γιατί όπως η βιτρίνα στο κατάστημα είναι μια βιτρίνα και απατάει αυτό που βλέπει τη βιτρίνα και νομίζω ότι μέσα στο κατάστημα είναι όλα τα ωραιότερα πράγματα και είναι η ακαθαριότηση, η απαστράπτουσα, ενώ μέσα είναι όλη η βρωμιά και η ακαθαρσία. Ναι, ας αφήσουμε αυτή τη βιτρίνα της Ελλάδος που λέγεται Αθήνα, που μπορεί να μας απατήσει από ορισμένα, από το τρίγωνο αυτό, από το τετράγωνο αυτό μέσα στο κέντρο μοναστηριακίου και ομονίας και πλατείας με τους πίδακάς του και με τα συντριβάνια. Ας βγούμε μέσα από αυτό το τρίγωνο που δύναται να μας δημιουργήσει μια αυταπάτη όσον αφορά την ευτυχία της Ελλάδος και ας προχωρήσουμε και ας πάμε στην Ήπεθρο, παρακαλώ. Να πάμε στα χωριά της Ήπεθρου και να πάμε προπαντός στα χωριά τα ορεινά πάνω στις κορυφές των βουνών. Και προπαντός να πάμε να επισκεφθούμε τα χωριά που είναι στην παραμεθόριο γραμμή, που αρχίζουν από το στενό της Κερκύρας και Ηπείρου και φτάνουν μέχρι τον Εύρο ποταμό. Μια κορδέλα είναι. Έχουμε τα πιο μεγαλύτερα σύνορα σχετικώς που έχουν όλα τα έθνη. Έτσι μας κάνουν οι μεγάλοι. Ένα σύνορα, ένα κράτος που έχει όλο σύνορα. Αρχίζουν από την Κέρκυρα και φτάνουν χίλια χιλιόμετρα είναι. Λοιπόν, μέσα στα χίλια αυτά χιλιόμετρα, κοντά στα αλβανικά, κοντά στα βουλγαρικά σύνορα, κοντά στα σερβικά, στα τουρκικά σύνορα, είναι απάνω κάτω πόσα χωριά νομίζετε, κοντά. Είναι χίλια χωριά είναι. Να πάμε σε αυτά τα χωριά που κατοικούν στην Παραμεθόριο, σε όλη αυτή. Τι θα δούμε, θα δούμε στερήσεις μεγάλες, θα δούμε ελλείψεις μεγάλες. Τι ελλείψεις, ελλείψεις. Ένα πράγμα μόνο έχουν άφθονο αυτοί. Άφθονο, τον αέρα τον καθαρό. Αναπνέουν τον αέρα τον καθαρό της ελληνικής πατρίδος. Αλλά με αέρα μόνο δεν ζει ο άνθρωπος. Ναι, τι τους λείπουν. Λείπουν τα σπουδαιότερα. Λείπει πρώτα το νεράκι του Θεού. Είναι από πηγάδια και από στέρνες. Λίγα χωριά έχουν, όσοι περιόδευσαν την Ήπεθρο, τα βλέπουν αυτά. Λίγα πηγάδια που λες και όσο να διψάς, σκέπτεσαι να πιεις ένα νερό, γιατί πίνοντας το νερό κίνδυνος θάνατος, επιδημία τύφος, πάει, πίνεις το θάνατο. Λοιπόν, πρώτα το νεράκι τους δεν έχουν νεράκι, ενώ το εύκολο να έχουν όλα τα χωριά τα νεράκι τους και τη βρύση τους. Οι Τουρκαλάδες ήταν καλύτεροι, είχαν τα νεράκια τους, τις βρύσες τους κλπ. Εμείς τους αφήσαμε χωρίς νεράκι και πίνουν μέσα από βρωμερά βαλτονέρια και καθημερινώς έχουν κρούσματα τύφου και παρατύφου. Το νεράκι τους λείπει. Τους λείπει τι, τους λείπουν το φάρμακο, τους λείπει ο γιατρός, τους λείπει. Δεν διαβάζεις τις μέρες αυτές. Είναι 350 ιατρία στην Ήπεθρο, κοντά στα σύνορα δεξιά, και το κράτος αναγκάστηκε και υπόσχεται μισθό 6-7.000 σε κάθε γιατρουδάκι. Σε κάθε γιατρουδάκι υπόσχεται 7.000 να μόλις βγάλει το δίπλωμά του να πάει και δεν παρουσιάζεται ούτε ένας, παρακαλώ. Μόνο εδώ 4.000 γιατροί λιμνάζουν, σαπίζουν μέσα στην Αθήνα. Πάλι λοιπόν, νεράκι δεν έχει. Φάρμακο δεν έχει, γιατρό δεν έχει, τι δεν έχει, σχολείο δεν έχει. Πήγα τα σχολιά, εμείς που τα περιοδεύσαμε, ξέρουμε κάτι τρώγονες που δεν διαφέρουν. Λες τάβλος είναι εδώ μέσα, τι είναι εδώ μέσα. Και μέσα εκεί στριμώνονται τα ελληνόπουλα, τα αγνότερα ελληνόπουλα του κόσμου. Και προχωράς περισσότερο, δεν έχουν τι, και ακόμα σπιδιότερο, διότι είναι μια περίπτωση, υπάρχει περίπτωση που κάτι άλλο που τους λείπει, που είναι φοβερό. Μόνο εμείς που περιοδεύσαμε σαν ιεροκήρυκες στα χωριά αυτά και είδαμε τη φρικτή αυτή εικόνα. Που περνάς από ένα χωριό σε άλλο, σε κάτι φαράγγια απότομα,
απότομα που ρίπτιζε ματιά κάτω, που πρέπει μόνο να γίνει κατσίκι να περάσει από τη γιδόστρατά του που κινδυνεύει κάνει το σταυρό και λε: δόξασε όταν φτάσει στο άλλο χωριό, σε απόσταση ενό. Λέει: δόξασε ο Θεό, Παναγία, σε ευχαριστώ που με πέρασε από αυτό το φοβερό κάτω φαράγγι. Δεν υπάρχει κατσικόδρομοι. Και αν αρρωστήσει άνθρωπο, πρέπει να πάει ελικόπτερο να τον πάρει να τον φέρει μέσα στα νοσοκομεία τη Αθήνα κλπ. Του λείπει λοιπόν το νεράκι, του λείπει το φάρμακο, του λείπει ο γιατρό, του λείπει το σκολιό, η τρόγνη, του λείπει ο δρόμο, όλα αυτά του λείπουνε. Αχ, να ήταν κανεί, καλά είπε κάποιο τη ημέρα. Αχ, να ήμουν ο Νάση, αχ, να ήμουν πλούσιο, να πάρω του θησαυρού αντιδημάγου, να σκορπίσω σε όλα αυτά χρυσών Λίβανων και Σμύρνα. Γιατί εκεί πέρα είναι ο Χριστό. Θα κολλαστούμε, γιατί δεν έχουμε αγάπη. Πόσες εκδρομές γίνηκανε τώρα, μαζευθήκανε τίποτα σωματεία όλα να κάνουν κάτι σε εκδρομούλες και να πάνε σε αυτά τα χωριά τα όλα και να ανοίξουν τους θησαυρούς των και να σκορπίσουν την αγάπη και το έλεος. Χριστιανοί σου λέει, χριστιανοί, ποια χριστιανοί. Δεν είδες εδώ τι έγινε, θα δικαστούμε από τον Θεό, ψεύτικο χριστιανισμό έχουμε. Εδώ πνίγηκε απ' έξω από το Σούνιο ένα καραβάκι τη νύχτα. Μπλουμ κάτω, γιατί πνίγηκε είναι άλλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, μπλουμ πήγε κάτω. Βγήκανε παλέοντας με τα άγρια κύματα έξω από το Λαύριο. Δεν τους δέχτηκε κανείς. Κάτι καλυβάκι από το ξενοδοχείο, πάμποτα, τους διώξανε. Τη νύχτα αυτή όμως που ήταν μέσα στο ξενοδοχείο που πήγαν εκεί στο τουριστικό ξενοδοχείο του Λαυρίου, αυτοί όλοι εκεί μέσα περιμένουν να χτυπήσει η καμπάνα να πάνε στη γιορτή. Και ο Χριστός τους ήρθε τα μεσάνυχτα ακόμα, καραβακιατισμένος τους ήρθε. Κάτι πτωχαδάκια λέει σπίτια, ανοίξαν τις πόρτες και τις περιποιηθήκαν. Αυτοί κάνανε Χριστούγεννα. Μα τι είπε ο χριστιανισμός, λέει αυτός, ωραίος. Χριστιανισμός, γιορτή των Χριστουγέννων, μια γαστρονομική γιορτή. Λοιπόν, ελλείψεις έχει το χωριό. Τι ελλείψεις. Αλλά μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις και στις πόλεις, στις πολιτείες, στις πόλεις, νομίζετε, και δεν νομίζετε ότι δεν υπάρχει και ελλείψεις και μέσα. Ας αφήσουμε αυτή τη βιτρίνα και ας πάμε εδώ στις συνοικίες, δεξιά και αριστερά, στις συνοικίες δεξιά που είναι γεμάτη, διότι παρουσιάζει κάτι αντίθετο πράγμα, και χωριό και πόλη είναι η Αθήνα. Λοιπόν, εδώ έχει και εδώ μέσα ελλείψεις μεγάλες. Ποιες ελλείψεις των πόλεων, αρωτάω, τεντώνω τα αυτή μου, να ακούσω, έχουμε κάτι εγκεφάλους, ο Θεός να μας σώσει από τους εγκεφάλους της Ελλάδος. Εγκεφάλους, μεγάλα μυαλά που ανέλαβαν εργολαβικός να μας διορθώσουν την Ελλάδα. Και δεν μπορούν να διορθώσουν το σπιτάκι τους. Ελλείψεις. Ναι, τι λέγαμε, ότι είναι έτοιμη. Τι ελλείψεις έχουν μέσα στις πόλεις μεγάλες στην Αθήνα. Αν σου λέει θα σωθεί η Ελλάς, εάν κατορθώσουμε και φύγουμε από τη γεωργική καλλιέργεια και πάμε και την Ελλάδα την εκβιομηχανίσουμε. Σύνθημα έχουν εκβιομηχάνηση. Εργοστάσια. Τι εργοστάσια θέτε, κύριε. Α, λέει, έχουμε ανάγκη από εργοστάσια των αζώτων. Ο άλλος φωνάζει, έχουμε εργοστάσια οι ψυκάμινος να λιώνουν τα μέταλλα. Ο άλλος λέει, εργοστάσιο πιαστήκανε μεταξύ τους. Λοιπόν, εργοστάσιο εκμεταλλεύσεως και αξιοποιήσεως των απορριμμάτων του Δήμου. Εργοστάσια και καμινάδες συνέχεια. Έτσι λένε. Και αυτοί, αλλά πέρα από τα εργοστάσια αυτά με τις καμινάδες, είναι κάτι άλλο μια μεγαλύτερη έλλειψη που έχουν μέσα εδώ στις πολιτείες. Μου έλεγε κάποιος, αχ, απατήθηκα, άκουα Αθήνα, μου έλεγε προημερών, ένας από τη Μάνη ήρθε με τα παιδιά του, 4-5 παιδάκια, τα μάζεψε, πούλησε ό,τι είχε, το σπιτάκι του, τα πάντα, και ήρθε στην Αθήνα νομίζοντας ότι μέσα στην Αθήνα είναι η ευτυχία και χαρά. Και κλαίει μαύρο δάκρυ, με έκαψε η Αθήνα, απατήθηκα. Ναι, χίλιες φορές στο χωριό μου λέει, μέσα στην Αθήνα τι ζητάει, τι ζητούσε αυτός, τι ζητάει. Ζητάει δουλειά, εργασία. Μέσα στην Αθήνα εργασία, εργασία. Παράδειγμα, χτυπάνε πόρτες, όλα τα μέσα. Όλα τα μέσα, όλους οι εξευτελισμοί, όλη η καταράκωση της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας για να βρουν απλώς μια τατυποτένια θέση οι Έλληνες. Τα παιδιά της Ελλάδος μάλιστα. Είδατε προχθές που έγινε στο ΙΚΑ, λέει, άδειασαν στο ΙΚΑ 99 θέσεις γραφέως και παρουσιαστήκαν από όλη την Ελλάδα. Γέμισαν τα ξενοδοχεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μαζευτήκανε 5.075. 5.075 νέοι με μάτσα τα διπλώματά τους, της νομικής, του πανεπιστημίου, όλα, να πάρουν μια θεσούλα των 1.200-1.300 δραχμών να ζήσουν. Κατάλαβες, παλεύουν 50 για μια θέση. Εργασία ζητούν και εργασία δεν έχουν. Αυτή είναι μέσα. Μέσα και μέσα στην πόλη λοιπόν υπάρχουν ελλείψεις και εστερήσεις που αισθάνεται ο ελληνικός λαός.
οι ξένοι, που είναι τετραπέραντοι οι ξένοι, δεν τους απατάνε τους ξένους. Διαβάστε τα εξωτερικά τα φύλλα. Έρχονται στην Ελλάδα, πάνε εδώ πέρα στα τουριστικά ξενοδοχεία, πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, τους ξαφρίζουν μερικοί έξυπνοι, δείτε έξυπνοι, για να μην ξαναπατήσουν άλλοτε. Ωραίος τουρισμός αυτός. Ωραίος τουρισμός. Λοιπόν, πάνε δεξιά, άλλο είναι τετραπέραντοι οι Ευρωπαίοι. Πάνε και φεύγουν και πάνε στα χωριά, δεξιά-αριστερά, και πάνε στο εξωτερικό και γράφουνε. Πήγαμε στην Ελλάδα. Αλλά. Και κάναμε, θαυμάσαμε. Έχει το ωραιότερο τοπίο του κόσμου. Δεν υπάρχει ωραιότερο τοπίο του κόσμου. Τον ήλιο, τον πεντακάθαρο, τον ουρανό, τα ακρογιάλια της που νομίζω ότι άγγελοι πλέξανε δαντέλα. Τα βουναλάκια της τα μικρά, τα χαριτωμένα, τα λουλούδια της τα εξαιρετικά, τα ήθη, τα έθιμά τους, όλα είναι ωραία στην Ελλάδα. Αλλά εάν συγκρίνουμε τη ζωή που ζούνε, τη ζούμε εμείς στο εξωτερικό, με τη ζωή που ζούνε οι χωρικοί και οι φτωχοί στην Ελλάδα, είναι ο λαός, υποανάπτυκτος λαός, που πρέπει να περάσουν, έχει μεγάλες ελλείψεις, τις γράφουν τις ελλείψεις, έχει τέτοιες ελλείψεις που πρέπει να περάσουν 30 χρόνια εντατικής εργασίας και εκμεταλλεύσεως για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο εκείνο που ζουν οι Αμερικάνοι, που ζουν οι Γάλλοι, που ζουν οι Πολωνέζοι, που ζουν όλα τα έθνη. Ναι, και αν τα αξιοποιήσουμε, σου λέγουν, εάν αξιοποιήσουμε, μερικοί πάλι σου λένε, με κάλλι σου λένε, προχωρούν και σου λένε, Ελλάς είναι πτωχή, άλλο μας φρίζει κάποιος άλλος. Και μου λέει, άστα, μου λέει, έχει ελλείψει η Ελλάδα. Εμείς τη διορθώνουμε. Τι, και μας δείχνουμε το δάχτυλό τους. Ένα μεγάλο θέμα. Θα γίνει πλούσια η Ελλάδα, μου λένε. Πλούσια, αμέσως θα γίνει. Τι, μας παίρνουν και μας δείχνουν. Εδώ, εκεί, εκεί. Εκεί, τι μας λένε. Σκάψτε παρακάτω από το κόμμα. Έχει κρύψει, σαν καλός πατέρας ο Θεός, σε αυτά τα βράχια. Έκρυψε μέσα ο Θεός θησαυρούς κάτω στη γη της Ελλάδος. Θησαυρούς. Και μας λένε εκεί κάτω υπάρχει η χρυσάφη. Τι χρυσάφη? Τριών λογιών είναι το χρυσάφη. Το ένα, το φθηνότερο, είναι το κίτρινο. Το δεύτερο, το ακριβότερο, είναι το πράσινο. Και το τρίτο, το πιο πανάκριβο που έχει σήμερα αξία, είναι το μαύρο. Το μαύρο. Ποιο είναι το κίτρινο? Είναι γνωστό. Είναι το νόμισμα, το κίτρινο, η λίρα. Το δεύτερο, το πράσινο, είναι τα δάση. Πλούτος. Άνευ εγκατελειμμένα να πας απάνω στα βουνά της, απάνω να δεις πάνω από τα γρεβενά, μέσα στην πίνδο, την απάτητο πίνδο, να δεις κορμιά δέντρα αχρησιμοποιητά, που αν είχαμε εργοστάσια και τα αξιοποιούσαμε, θα βγάζαμε ξυλία στο εξωτερικό και όχι να παίρναμε Σουηδία, να παίρναμε ξύλι άφθονα, στεριγμένη δεξιά και αριστερά εγκατελειμμένη. Τα πράσινος λοιπόν, χρυσός, του Αγίου Όρος και το δάσος, τι σου λένε του δάσου, τα δάση αυτά. Πράσινος χρυσός ανεκμετάλλευτος. Και πέρα από το πράσινο χρυσό, λένε ότι σε 4-5 σημεία, 10 σημεία, κάτω μας κάψουν μερικά μέτρα, τι θα βρούμε? Θα βρούμε το μαύρο χρυσάφι που σήμερα κυβερνά τον κόσμο, και το μαύρο χρυσάφι είναι το πετρέλαιο. Βρήκαν οι Αλβανοί πετρέλαιο. Βρήκαν οι Αλβανοί πετρέλαιο. Και εδώ εμείς, κοντά δίπλα στα σύνορά μας, εδώ, οι ξένες εταιρείες που μας κυβερνάνε, δεν αφήνουν να ανοίξουν εδώ μέσα στην Ελλάδα αυτός ο πλούτος που είναι μέσα, για να αγοράσουμε το πετρέλαιο να μας εκμεύσουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είμαστε δηλαδή ούτε αφέντες στο σπίτι μας, ούτε αφεντικά στο σπίτι μας. Κατάλαβες λοιπόν? Κατάλαβες. Λοιπόν, εάν. Ναι, ξέρεις, εταιρείες που βγάλουν τεράστια ποσά, γέμισαν δε μας αυτά, γέμισαν αυτός. Δεν μας αφήνουν να ανοίξουμε κάτω το υπέδαφος μας, να μην αφήσουμε σαν τον κακό τον νοικοκύρη που πάει ο έξω και του λέει μέσα στο σπίτι υπάρχει θησαυρό. Δεν σε αφήνει λοιπόν, δεν σε αφήνει ούτε αυτό. Εάν λοιπόν δώσει ο Θεός και μια μέρα γίνουμε κυρίαρχοι του σπιτιού μας και αξιοποιήσουμε, να πούμε αυτή τη φράση που λέγονται, όλες τις πηγές αυτές του εδάφους, του υπεδάφους, των θαλασσών και όλων, τότε η πατρίς μας θα γίνει ευτυχής. Ευτυχής. Α, όχι, δεν είμαι τόσο επιπόλαιος. Να φρονώ ότι μόνον ο υλικός παράγων, μόνον ο οικονομικός παράγων είναι εκείνος που φτάνει για να γίνει η πατρίδα μας ευτυχής. Ναι, βέβαια ο οικονομικός παράγων, το χρήμα ή συντελεί κατά μέγα ποσοστόν, συντελεί, παραδέχομαι σε ένα ποσοστό, συντελεί στην ευτυχία του ατόμου, της οικογενείας ή του έθνους. Αλλά θα είναι πλάνη μεγάλη να παραδεχθούμε ότι μόνο το χρήμα, μόνο ο οικονομικός παράγων είναι ο μόνος συντελεστής της ευτυχίας του ανθρώπου. Η ευτυχία του ανθρώπου δεν είναι στο παρά,
δεν είναι στον πλούτο, δεν είναι στην ευμάρεια, δεν είναι στα κομφόρ της ζωής, δεν είναι σε όλων των τεχνικών αυτών πολιτισμών. Η ευτυχία του ανθρώπου είναι εκείνο που είπε ο Χριστός, που δεν υπάρχει ζυγαριά να το ζυγίσουμε εμείς, γιατί ό,τι είναι γραμμένο εδώ μέσα είναι αιώνιες αλήθειες. Η ευτυχία του ανθρώπου είναι κάπου πολύ πολύ κοντά μας. Η ευτυχία του ανθρώπου είναι η πηγή, είναι βαθύτερη, είναι μέσα στην καρδιά του κάθε ενός ανθρώπου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ναι, ναι, και ό,τι αυτό που σας λέγω είναι αυτό, είναι σωστό, θα σας πω μόνο μια απόδειξη. Μα, δεν μου λέτε ποιο είναι το πιο ευτυχέστερο βασίλειο, η πιο ευτυχέστερη χώρα στην Ευρώπη. Αν πάρουμε από την Ελλάδα και προχωρήσουμε στα Βαλκάνια και πάμε στη Μεσευρώπη και πάμε σε όλα τα αυτά, όλο το χάρτη, περάσουμε το χάρτη της Ευρώπης. Ποιο την ώρα αυτή είναι το ευτυχέστερο βασίλειο της Ευρώπης? Το ευτυχέστερο βασίλειο της Ευρώπης, αδελφοί μου, όπως γράφουν εφημερίδες και όπως το είδαν οι επισκέπτες και που πήγανε, το ευτυχέστερο βασίλειο αυτή την ώρα από οικονομικής πλευράς είναι η Σουηδία. Δεν υπάρχει ευτυχέστερο κράτος. Δεν υπάρχει. 200 χρόνια έχουν να ακούσουν ντουφέκι. 200 χρόνια έχουν να ακούσουν ντουφέκι. Ακούτε? Έξω από τον πόλεμο. Από παραδόσεις ακούνε τον πόλεμο. Από απόψεις εργασίας, κανείς άνεργος. Έχουν μεγάλη χώρα. Από απόψεις υγείας, τα τελειότερα νοσοκομεία. Τελειότερα νοσοκομεία. Άση. Στη χειρουργική, στους ιατρούς, τα πάντα. Από απόψεις ασφαλείας, όλοι είναι ασφαλισμένοι. Όλοι έχουν τα βιβλιαριά τους. Όλοι οι Σουηδοί έχουν τα βιβλιαριά τους. Από απόψεις ψυχολογίας, τους καλύτερους κινηματογράφους έχουν. Από απόψεις παιχνιδιών, τα καλύτερα σκι έχουν. Από απόψεις πλοίων, τα καλύτερα πλοία έχουν. Ό,τι θες έχουν. Και όμως, πού γίνονται οι περισσότερα αυτοκτονίες? Στη Σουηδία. Αλλάδα αυτοκτονούν. Τι τους λείπει? Τι τους λείπει? Ελάτε εσείς που νομίζετε ότι έτσι ο άνθρωπος γίνεται. Τι τους λείπει? Τι τους λείπει? Τους λείπει η πνοή. Τους λείπει η ψυχή. Τους λείπει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος τους λείπει. Να λοιπόν, ότι έτσι ξετυλίγοντας το κουβάρι, βρήκαμε ότι εκείνο που λείπει σήμερα στην πατρίδα μας και σε όλες τις χώρες είναι ο άνθρωπος. Τι άνθρωπος? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που τον διακρίνει μία λεπτότης σκέψεων. Ο άνθρωπος που τον διακρίνει μία ευγένεια στιμάτων ιερών και οσίων. Ο άνθρωπος που τον διακρίνει μία δραστηριότης για το καλό και το καλό του πλησίων και της κοινωνίας. Αυτός ο άνθρωπος, ο ιδεώδης άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος λείπει σήμερα φοβερά μέσα στην ανθρώπινη σύγχρονη κοινωνία του πολιτισμού μας. Και μην νομίζουμε, αδελφοί μου, ότι μόνο στη σήμερα κοινωνία, αλλά πάντοτε ανεστέναζε η ανθρωπότης, η κοινωνία ανεστέναζαν δια την έλλειψη του ανθρώπου. Μην πάμε μακριά. Εδώ στην Αθήνα, εδώ μέσα στα σοκάκια που περπατούμε, περπάτησαν κάποτε μεγάλοι άνθρωποι. Μεγάλοι άνθρωποι. Ας μην ζήσανε μετά Χριστό. Αυτοί που ζήσανε προ Χριστού ήταν πιο κοντά στο Χριστό από ό,τι είμαστε εμείς μετά Χριστόν, κοντά στο Χριστό. Κοντήτρα ήταν αυτοί. Κοντήτρα ήταν αυτοί. Και ας μην είχαν το Ευαγγέλιο στα χέρια τους. Λοιπόν, έζησε εδώ πέρα στην Αθήνα κάποτε και περπατούσε στους δρόμους ένας πτωχός, πάμπτωχος, ξυπόλυτος, ελληνός, ρακενδίτης που τον λέγανε Διόγενη. Έζησε στην εποχή της παρακμής της Αθήνας. Και έβλεπε την ανελικρίνεια των ανθρώπων, το ψευδές του πολιτισμού. Και μια μέρα, λέει, πώς να το διδάσκω, όπου πήγαινε τον κοροϊδεύανε. Βγαίνανε τα μικρά παιδιά, τα αυτά οι μεγάλοι, όλοι τους. Α, λέει, τι είναι γνωστόν τι έκανε. Μεσημέρι που έκαιε ο Θεός τον ήλιο στην Αθήνα, επήρε φανάρι, άναψε φανάρι και βγήκε στους δρόμους. Λέει, τρελάθηκε ο Διογέννης, τρελάθηκε ο Διογέννης. Μαζευτήκαν όλοι, λέει, τι ζητάς Διογέννη? Λέει, τι έχασες Διογέννη μες το μεσημέρι? Τι ζητάς? Άνθρωπον ζητώ. Άνθρωπον ζητώ. Δεν έβρισκε άνθρωπο μέσα στην Αθήνα. Μέσα στην Αθήνα που ήταν γεμάτο από ανθρώπους. Που ήταν γεμάτο από ανθρώπους που εκακόντο ότι είναι οι μόνοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι άλλοι είναι βάρβαροι. Στην Αθήνα μέσα που ήταν απάνω γυάλιζε. Γυάλιζε η Αθηνά με τα χρυσά της, με τα χρυσό της, με τη χρυσή ασπίδα της και με το δόρυ της. Μέσα στην Παρθενώνα. Αλλά ο Διογέννης έβλεπε. Τι έβλεπε? Τι έβλεπε ο Διογέννης? Ότι έλειπε πλέον από την Αθήνα ο δίκαιος Αριστίδης.
ήταν παρακμή πλέον. Έλειπε ένας Σοκράτης, έλειπε ένας Πλάτων, έλειπε ένας Αριστοτέλης, έλειπαν οι άνθρωποι μεγάλοι και σπουδαίοι που είχαν παραπάνω από όλα την πατρίδα και ήταν μόνο κοιλιά και στομάχι και έντρα και υπογάστρια. Τίποτα, ένας συρφετός, ανάξιος λόγος. Τα έλεπε αυτά τώρα, έβλεπε κάτι σπουδαιότερο. Ότι ένας άνθρωπος τίμιος, αξίζει παραπάνω από τον Παρθενώνα. Παραπάνω από τον Παρθενώνα, μάλιστα, τα έλεπε. Άνθρωπος, δεν έβρεσκε άνθρωπος. Και προτού ακόμα, πρώτου να παρουσιαστεί ο Διογένης, κάποιος άλλος, στα 300 ήταν αυτός προ Χριστού. 800 προ Χριστού κάποιος άλλος μεγάλος προφήτης, θεόπνευστος προφήτης, που εμείς τον τιμούμε παραπάνω από όλους, που τον ακούσαμε στην εκκλησιά με τα ωραία τροπαριά τους, που τον ονομάζουμε πέμπτο Ευαγγελιστή. Τα Ευαγγέλια δεν είναι τέσσερα, πέντε είναι. Πέντε είναι τα Ευαγγέλια. Αν πιάσεις, το ένα είναι το κατά Μαθαίον, το άλλο κατά Μάρκον, το κατά Λουκάν, κατά Ιωάννη. Πρόσθεσε στα τέσσερα αυτά Ευαγγέλια, το πέμπτο Ευαγγέλιο, γιατί με ανοίξει τον προφήτη Ισαΐα και διαβάσει, θα δείτε ότι μέσα ζωγραφίζει τον Χριστό. 800 χρόνια, θαύμα θαυμάτων αυτό. Λοιπόν, ο Ισαΐας αυτό το μεγάλο πνεύμα, ο Θεόπνευστος, πήρε εντολή. Δεν κουνούσε, ήταν σε ένα βουνό. Ένα βουνό καθόταν εκεί, κοίταζε τα αστέρια. Του λέει ο Θεός, ο Άγγελος, λέει πήγαινε στο Ιεροσόλυμα. Πήγαινε στο Ιεροσόλυμα να κηρύξεις την πρωτεύουσα του Ισραήλ. Δεν πήγαινε αυτός. Πήγαινε, τον σκούντιξε με τη φτερούγα του Άγγελος. Λέει πήγαινε, άμα είδε τα δύσκολα τι να κάνει. Λέει πήγαινε, πήγε στο Ιεροσόλυμα και πήγε παντού. Πήγε στα ανάκτορα, πήγε στα δικαστήρια, πήγε στα σχολεία, πήγε στις τοάες του Σολομόντος, πήγε παντού πήγε να κηρύξει. Αφού τέλος πάντων εκήρυξε, πήγε στο βουναλάκι, πήγε στη σπηλιά του και του λέει ο Άγγελος ο Θεός, τι έκανες λέει. Με διέταξες, πήγα λέει. Πήγα λέει. Και τι έκανες εκεί. Πήγα λέει στο Ιεροσόλυμα και δεν βρήκα άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπος λέει. Δεν υπάρχει άνθρωπος στο Ιεροσόλυμα. Μα γεμάτο άνθρωποι είναι μέσα στο Ιεροσόλυμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Και λέει παρακάτω. Δεν υπάρχει άνθρωπος υπακούνης των Θεών. Δεν βρήκε μέσα ένα ζευγάρι μέσα στο Ιεροσόλυμα με εκατοντάδες, με χιλιάδες αυτιά. Δεν βρήκε ένα ζευγάρι αυτιά που τι να ακούνε. Τότε σε πω άνθρωπο, τι να ακούνε. Να ακούνε το Θεό. Δεν υπήρχε ένα ζευγάρι αυτιά να ακούνε το Θεό. Ουκιάστη άνθρωπο. Τίποτα ρημί. Άνθρωπο ζητούσε ο Διογένης. Άνθρωπο ζητούσε στα αυτά. Άνθρωπο, ναι, ζητούνε και σήμερα αυτή η έλλειψη. Και ο Δαβίδ, ακόμα παλαιότερα, ο Δαβίδ που ήταν και βασιλιάς και ήξερε καλά τις ψυχές των ανθρώπων, και αυτός πήρε μια μέρα την κιθάρα του και έπαιξε ένα μελαγχολικότατο τραγούδι. Μελαγχολικότατο τραγούδι. Λέει, Κύριε, σώσον με, λέει. Σώσον με. Τι έχεις, Δαβίδ. Κύριε, σώσον με. Ούτε εκλέγει τον όσιος. Ότι ολιγόθησαν αλήθεια από τον ιόν των ανθρώπων, λέει. Κάτι παρόμοιο, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος. Και σήμερα το αισθανόμαστε αυτό. Άνθρωπο ζητάει η επιχείρηση, άνθρωπο ζητάει να εμπιστευτεί τα μηχανήματα. Άνθρωπο ζητάει το γραφείο, να εμπιστευτεί το ταμείο. Άνθρωπο ζητάει τα γραφεία, τα υπουργεία να εμπιστευτούν τα μυστικά έγγραφα. Όλα τα έγγραφα του Υπουργείου των Εξωτερικών είναι στο. Πάνε αυτά. Πάνε. Δεν υπάρχει μυστικό πλέον και χεμήθεια. Άνθρωπο ζητάει όχι μόνο σε αυτά τα μικρά έργα, στα υψηλότερα. Ποιο εγώ, υψηλότερο έργο στον κόσμο, ποιο θεωρώ. Θεωρώ το υψηλότερο. Θεωρώ τη δημιουργία μιας οικογενείας. Λοιπόν, έρχεται η νέα. Τι ζητάει η νέα. Ζητάει άνθρωπο. Όχι άνθρωπο με τα μαλάκια του, με το χτενισμά του, με τα αυτά. Ζητάει άνθρωπο και αντί να βρει άνθρωπο, βρίσκει κτηνάνθρωπο που τα κάνει όλα με τη βάναυσο διαγωγή του, αποδεικνύει ότι είναι ανάξιος να πάρει αυτός μια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα, πού να δώσει. Ο πατέρας έχει σπίτι, έχει λεπτά, έχει αυτά. Ζητάει άνθρωπο και δεν βρίσκει άνθρωπο. Προτιμότερο να πάρει το κορίτσι του, να το ρίψει σε ένα λάκκο με ασβέστη, παρά να το δώσει έναν τέτοιον άνθρωπο που φαίνεται εξωτερικός άνθρωπος, αλλά μέσα είναι σλεγιών δαιμονίων. Άνθρωπον ζητάει και ο νέος και βλέπει μια νέα και αντί να είναι αυτή άγγελος με τα φτερά της, έτσι φαντάζεται ο κάθε νέος,
που τη βλέπει έτσι σαν κούκλα που είναι μπροστά στις βιτρίνες και τη νομίζει με τη φαντασία του την αγνή ότι είναι κάποιος, ότι είναι άγγελος με τα λευκά φτερά που θα τον πάρει και θα ανεβάσει ψηλά και θα ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή και έπειτα με ύστερα από ένα μήνα, δύο μήνες μαδάνε όλα τα φτερά και αυτός που φέρεται το άγγελος με τα λευκά φτερά παρουσιάζεται ένα όρνεο, απέσιον όρνεο, βρωμερών και ακάθαρτων όρνεων. Λοιπόν, άνθρωπον ζητάει. Άνθρωπο ζητάει η πατρίδα να εμπιστευτεί τα μεγάλα της αξιώματα για να αξιοποιήσει τα μεγάλα θυσίας. Άνθρωπο ζητάει η θρησκεία μας για να τοποθετήσει διάκο, παπά, δεσπότη το ένα το άλλο. Άνθρωπο ζητάει, ανθρώπου ζητάει. Είναι η μεγάλη έλλειψη σήμερα του έθνους μας και του κόσμου ολοκλήρου. Από μηχανές γέμισε ο κόσμος. Αλλά ποιος θα κυβερνήσει τις μηχανές? Ποιος θα κυβερνήσει τις μηχανές αυτές και αυτόν τον συμπολιτισμό ολόκληρο? Άνθρωπο ζητάει γη. Ανθρωπισμό ζητάει γη. Ναι, και ορθώς. Ορθώς, κάποιος φιλόσοφος των ημερών μας, μεγάλος φιλόσοφος, που κάτσε και διάβασε την κοινωνία και έγραψε ένα σπουδότητα των βιβλίων, γράφει, λέει, εγέμισε γη από ανθρώπους, λέει. Αλλά δεν έχουμε προσέξει, αδελφοί μου, κάτι. Ποιο δεν έχουμε προσέξει? Ότι από όλα τα ζωντανά, προσέξτε να δείτε, από όλα τα ζωντανά, ένα είναι το όρθιο. Κανένα άλλο δεν είναι όρθιο. Βάλε τη μαϊμού να περπατήσει όρθια, τον ορακοτάγκο, τον γορίλα, στενοχωριέται. Δεν είναι πλασμένος για όρθιος. Ένας πλάστηκε όρθιος. Για να βλέπει απάνω τα ουράνια, τα άστρα, εκείνη η αγωνία του πατρίς. Από την ώρα που δεν βλέπει απάνω των ουρανών και τα ιδανικά, τα μεγάλα και τα υψηλά, από την ώρα πλέον εκείνη δεν πρέπει να λέγεται άνθρωπος, αλλά κάτι άλλο. Λέγει λοιπόν αυτός, ότι αυτό το σχήμα αυτό αρμόζει μόνο σε εκείνους που βλέπουν απάνω ψηλά τα άστρα τας μεγάλας ιδέας. Σε αυτόν που δεν έχει τέτοια ιδανικά, δεν πρέπει να έχει αυτό το σχήμα. Πρέπει να πάρει άλλο σχήμα. Πρέπει να του δώσει ο Θεός μια εντολή. Να φορέσει άλλο σχήμα, άλλο ρούχο, σταρκικό ρούχο που να ταιριάζει στον εαυτόν. Εάν αυτό γινότανε. Γινότανε, τότε λέγει, εάν έδωνε διαταγή ο Θεός και έλεγε, αύριο το πρωί θα ξημερωθούν οι άνθρωποι, όχι όπως είναι όρθιοι, αλλά θα ξημερωθούν αύριο σύμφωνα με την κλίση που έχουν, με τα πάθη που έχουν. Λοιπόν, εκείνος που είναι ακάθαρτος, δεν είναι ο σωματικός ακάθαρτος, που θέλει μέσα στη βρωμιά, μέσα στο βούρκο, αύριο το πρωί θα παρουσιαζότανε σαν χείρος. Εκείνος ο άλλος που θέλει, που έχει μέσα του, που διψάει αίμα, να πει αίμα, να ρουφήξει αίμα, θα παρουσιάζεται το αύριο το πρωί λύκος, άνθρωπος με λύκος. Και ο άλλος που έχει μέσα του το πάθος του θυμού και της οργής, θα παρουσιάζεται ένας τίγρης. Και ο άλλος που είναι εκδικητικός, που έχει μέσα την εκδίκηση, θα παρουσιαζόταν μια γκαμίλα που κρατάει το κακό. Και ο άλλος που αρπάζει θα παρουσιαζόταν σαν γεράκι. Και ο άλλος που είναι πονηρός θα παρουσιαζόταν σαν λεπού. Και ο καθένας θα έπαιρνε το σχήμα. Και θα έλεπες λοιπόν μέσα οι κοινωνίες γεμάτο τετράποδα. Επλήστη η γη, λέγει η προφητεία, λέγει κάποιος ο Ιερεμίας, ότι θα έρθει η μέρα που η γη επλήστη γη τετραπόδων, θα γεμίσει η γη από τετράποδα. Που λέει και εννοεί, άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν εξωτερικό στη μορφή του ανθρώπου, αλλά εσωτερικό δεν θα έχουν τίποτα το ανθρώπινο. Άνθρωπον ζητεί. Γιατί αδερφού μου, τώρα πάμε, φεύγουμε. Δεν φεύγουμε, στο θέμα είμαστε. Θα μου ρωτήσετε, στον 20ο αιώνα λείπουν άνθρωποι? Ποια η αιτία που λείπουν οι άνθρωποι? Ποια η αιτία της ελλείψεως αυτής της μεγάλης? Θα με επιτρέψετε, αδελφοί, να σας απασχολήσω ακόμα λίγο και να δώσω μια απάντηση. Γιατί το όφελος να λέμε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι? Ποια είναι η αιτία που δεν υπάρχουν άνθρωποι? Ποια είναι η αιτία? Διότι η σημερινή ανθρωπότης δεν έδωσε σημασία στον άνθρωπο. Διότι η σημερινή ανθρωπότης δεν έδωσε σημασία σε μια τέχνη που εγώ την ονομάζω ανώτερη από όλες τις τέχνες. Είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Ποια είναι? Αλλά σήμερα είναι παρεμελημένη, σφόδρα παρεμελημένη. Ποια είναι αυτή η τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών, που είναι παραπάνω από όλα? Είναι η αγωγή, είναι η παιδαγωγική, είναι η τέχνη των διδασκάλων και όλων αυτών που ασχολούνται με το έργο της παιδαγωγικής. Μάλιστα. Ναι, το δεντράκι, πρέπει να το προσέξεις μικρό. Στράβωσε μικρό το δεντράκι, θα είναι στραβό μέχρι ότι το κόψει ο ξηροκόπος. Και ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε όταν είναι μικρό δεντράκι.
του να το περιποιηθούμε για να γίνει άνθρωπος. Δεν τον προσέξαμε στη ρίζα του. Όταν πάει πλέον, μεγάλωσε, χάθηκε πλέον αυτός ο άνθρωπος. Δεν δόθηκε καμιά σημασία στο έργο αυτό που ονομάζουν οι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Μάλιστα, στα παλιά τα χρόνια, στα παλιά, δώνανε περισσότερα. Αυτή ήταν προ Χριστού. Κοιτάζανε παραπάνω από τα κάστρα και παραπάνω από τα πλοία για τα καράβια και παραπάνω από τους Παρθενώνας που χτίσαν τους Παρθενώνας, κοιτάζανε τον άνθρωπο. Μάλιστα, ίσως ήταν προ Χριστού. Σε ορισμένα εις περίοδων ακμής κοιτάζανε. Παράδειγμα. Ποιο παράδειγμα? Εδώ, στο μαντίον των Δελφών, που ήταν το μεγαλύτερο προσκύνημα, όπως εμείς έχουμε τη Δίνο το προσκύνημα, οι πρόγονοί μας, οι δρολάτρε, κακώς βέβαια, είχαν προσκύνημα εδώ στο μαντίο των Δελφών. Μαζευόταν από όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα. Και όταν μαζευότανε, μπροστά στα προπήλαια, τώρα δεν υπάρχει, είχαν μια μαρμάρινη πλάκα. Μεγάλη μαρμάρινη πλάκα. Και πάνω στη μαρμάρινη πλάκα είχαν σκαλίσει ένα ρητό. Να το βλέπουν όλοι, να το διαβάζουν όλοι. Τι έλεγε το ρητό? Το πρώτο ρητό που βλέπανε. Μέσα βέβαια είχε και άλλα ρητά. Αλλά απ' έξω στα προπήλια του μαντίου των Δελφών είχαν ένα μεγάλο ρητό που το βλέπανε με χρυσά γράμματα όλος ο κόσμος. Τι έλεγε? Σε κάποια δωρική γλώσσα έλεγε «Αρχάν πολιτείας πέδα στροφάν». Δηλαδή η αρχή της πολιτείας, η θεμελιώδης αρχή, το θεμέλιο μιας πολιτείας είναι η ανατροφή των παιδιών. Η ανατροφή των παιδιών. Θεμέλιο της πολιτείας, ανατροφή των παιδιών. Αυτά λέγανε. Αυτά λέγανε. Και αν φύγουμε από το μαντίο των Δελφών και πάμε κάτω στον Ευρώτα ποταμό, κάτω στη Σπάρτη, θα δούμε τι μεγάλη σημασία δίνανε στο παιδί, στην ανατροφή των παιδιών. Γι' αυτό κάνανε και ανθρώπους. Πώς? Μεγάλη. Είχε φτάσει, λέγει η ιστορία, τα λέγει. Η Σπάρτη ήταν το πιο άσημο χωριό. Δεν υπήρχε. Καθημερινώς είχαν φόνους, ληστείες, εγκλήματα, αναρχία, πτώχεια, κατάπτωση. Κανείς δεν υπολογίζει τη Σπάρτη. Ένα μικρό και άσημο χωριό. Προσπαθήσαν να διορθώσουν την κατάσταση. Δεν μπόρεσαν. Χειροτέρευε η κατάσταση. Επιτέλους, επήγανε και βρήκανε, όπως ξέρετε, τον Λυκούργο. Σώσε μας, Λυκούργε. Θα υπακούσετε? Τους έβραγε και κανένα συμβόλαιο. Θα υπακούσουμε. Όσους κυρίες θα είναι νόμοι. Όσους κυρίες θα είναι νόμοι. Πολύ καλά. Θα έρθω στη Σπάρτη και θα μελετήσω την κατάσταση. Και θα σας πω ύστερα από ένα μήνα, δύο μήνες, θα σας πω τι φάρμακο θέτε. Αφού λοιπόν κάθισε και ξύτασε καλά, δεν είναι σαν για αυτούς που μια νυχτιά βγάλαν τους νόμους. Όχι, εξύτασε καλά την κοινωνία, μετά λέει να μαζευτείτε όλοι στην πλατεία. Μαζευτήκαν λοιπόν όλοι στην πλατεία, 2, 3, 5 χιλιάδες στη Σπάρτη. Μαζευτήκαν, περιέργεια να ακούσουν τι θα πει ο Λυκούργος. Η περιέργειά τους αυξήθηκε ακόμα περισσότερο, δεν μιλούσε. Δεν είχε κουβέντες πολλές. Μα τίποτα. Περιμένω να μιλήσει, δεν μιλούσε. Μα λέει τι κάνουμε εδώ πέρα, παντομήμα θα παίξουμε. Λοιπόν, κανείς δεν μιλούσε. Ξαφνικά εκεί που ήταν, είχε το λόγο του. Έκανε εποπτικό μάθημα. Αμέσως, όπως γνωρίζετε όλοι, είχε δύο σκυλάκια. Τα παρουσίασε τα σκυλάκια και αμέσως είχε ένα πιάτο γεμάτο φαΐ. Και άλλο αμέσως είχε ένα κλουβί που είχε μέσα ένα λαγό. Άνοιξε την πόρτα του κλουβιού και πετάχθηκε ο λαγός. Τα σκυλάκια τι κάνουν? Το ένα σκυλάκι έπεσε με τα μούτρα στο πιάτο και αδιαφόρησε τελείως αν έφυγε ο λαγός. Το άλλο έτρεξε αμέσως και κυνηγώντας το λαγό τον έφερε πιαστό σε λίγο. Αδιαφόρησε για το πιάτο. Το ένα έπεσε στο πιάτο και στο άλλο έπεσε στο λαγό. Λέει, βλέπετε αυτό λέει, που έγινε? Αυτά τα δύο σκυλάκια μια μάνα τα γέννησε. Ίδια μάνα τα γέννησε. Γιατί το ένα έπεσε στο πιάτο και άφησε το λαγό? Και γιατί το άλλο έπεσε στο λαγό και κυνηγούσε το λαγό και άφησε το πιάτο? Γιατί? Γιατί μόλις γεννήθηκε το ένα, το πήρε ο μάγειρος. Και μόλις γεννήθηκε το άλλο, το πήρε ο κυνηγός. Λοιπόν, από αυτό να καταλάβετε ότι αν θέτε, αν τα σκυλιά διορθωθήκανε, αλλάξανε, απέκτησε το ένα άλλη συνήθεια να τρώει λεμάργος και το άλλο να γίνει κυνηγός περίφημος, εάν αυτά τα σκυλιά που βγήκαν από την ίδια μάνα πήραν τέτοια κατεύθυνση, πολύ περισσότερο άνθρωπος θα πάρει κατεύθυνση από τη διδασκαλία και την αγωγή. Λοιπόν, θέτε να δείτε την πατρίδα σας να μεγαλώσει, να γίνει ένδοξος, δώστε μου τα παιδιά να τα ανατρέψω με ένα σύστημα αυστηρό παιδαγωγίας. Δώστε μου τα παιδιά. Τα δίνω μου. Τα δώσα τα παιδιά. Τα δώσα. Το αποτέλεσμα. Από αυτή την αγωγή, τα παιδιά αυτά που ήταν κλέφτες, ληστές, κακοποιοί, χωρίς ιδανικά, χωρίς τίποτα, από αυτά τη γενεά εκείνη, από τη νέα γενεά των παιδιών, που την παιδαγώγησε σκυρά
και αυστηρά και πειθαρχικά από αυτή τη γενιά βγήκαν οι μονάδες εκείνες που λέγανε ήταν επιτάς. Από αυτή τη γενιά που ανέτρεψε ο Λυκούργος βγήκαν εκείνοι οι 300 του Λεωνίδα που κοντά στα στενά των Θερμοπυλών είπαν το αθάνατο εκείνο μόνο λαβέ. Πόσο άλλαξε η κατάσταση από την ανατροφή των παιδιών. Δεν λέω το σύστημα που είχε ο Λυκούργος ήταν το άριστο, αλλά ήταν επιτέλους ένα σύστημα πειθαρχημένης ζωής που έφερε τα αποτελέσματά. Ναι, και το απέδειξαν πόσο αγαπούσαν τα παιδιά, πόσο αγαπούσανε τα παιδιά οι Σπαρτιάτες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βέβαια είχαν και την κακή συνήθεια, όταν είχαν την κακή συνήθεια, όταν κανείς ήταν στραβό, κουτσό κλπ. Πήγε το ρίπτανε πάνω στο Γιάδα, ποταμό, πάνω στον Ταΐγετο, είχαν την κακή αυτή, δεν λέμε ότι το άριστο. Αλλά τα παιδιά που ζούσαν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποτε τους ενίκησε ο αντίπατρος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας τους ενίκησε και τους πολιόρκησε και αναγκαστήκαν να ζητήσουν ανακοχή. Ανακοχή. Ο αντίπατρος λέγει εις τον Άγιο, θα κλείσουμε ανακοχή, θα πάψει ο πόλεμος και θα μπούμε στη Σπάρτη υπό ένα όρο. Ποιον όρο? Να μας δώσετε 50 παιδιά. 50 παιδιά να μας δώσετε. Μαζευτήκε όλο το συμβούλιο. Όλοι οι γέροντες συσκεφτήκαν. Παιδιά δεν δίνουμε. Απαντήσανε και είπανε. Εμείς λέει τα παιδιά δεν τα δίνουμε. Διπλάσους γέρους, διπλάσες γριές σας δίνουμε. Νέο παιδί, μικρό παιδί. Γιατί λέει? Διότι αυτά είναι δεντράκια και θέμε τώρα να τα φτιάσουμε, να γίνουν λέει. Και άμα χαλάσουν τώρα, χαλάσανε για πάντα για την Ελλάδα. Για τη Σπάρτη. Δεν σας δίνουμε. Προτιμούμε να πεθάνουμε όλοι παρά να παραδώσουμε ένα παιδί. Δεν παραδώσουν ούτε ένα παιδί. Τέτοια μεγάλη αξία δίνανε στο παιδί. Τέτοια μεγάλη αξία. Ας φύγουμε παιδιά. Ας φύγουμε τώρα. Ας φύγουμε την παλιά την εποχή και ας έρθουμε στη σημερινή μας εποχή. Γι' αυτό η Ελλάδα τι λεγόταν. Η Ελλάδα λεγόταν στην αρχαία εποχή. Πώς λεγότανε? Ακούστε ένα ορισμό. Τι είναι Ελλάς? Τι είναι Ελλάς? Η Ελλάς λέγανε ότι είναι η Ελλάς ανθρωποποιός. Ότι φτιάνει ανθρώπους. Η Ελλάς είναι ανθρωποποιός. Φτιάνει ανθρώπους. Ας φτιάνουν άλλοι τα άλλα πράγματα. Φεύγουν από την Ελλάδα. Φεύγουν την παλιά εποχή και ερχόμαστε εδώ. Ποια σημασία εμείς δίνουμε στα παιδιά και στους νέους? Ποια σημασία δίνουμε εμείς μετά Χριστό που έχουμε αυτό το Ευαγγέλιο? Εάν οι προγονείς μας δίνανε σημασία μια φορά στα παιδιά, εμείς οι χριστιανοί οι βαπτισμένοι έπρεπε να δώνουμε 100.000 φορές μεγαλύτερη σημασία στα παιδιά. Γιατί ανήκουμε σε μια θρησκεία που ο ιδρυτής μας μοναδικών φαινόμενων παρουσιάστηκε στον κόσμο ο Θεός Θείος Βρέφος. Ως τι ωραία. Γιατί νοικόμαι σε μια θρησκεία που ιδρυτής της αγάπησε όλο τον κόσμο, αλλά περισσότερο από όλα στις ηλικίες αγάπησε τα παιδιά και είπε αλίμονο στο μεγάλο άνθρωπο που θα σκανδαλίσει ένα μικρό παιδί, και είναι προτιμότερο να πάει να πάρει λιθάρι, να το κρεμάσει στο λαιμό και να πέσει το βαθύτερο ρέμα παρά να σκανδαλίσει ένα μικρό. Γιατί ανήκουμε σε μια θρησκεία που ο Χριστός πήρε στα Άγια του χέρια, όχι το παιδιά του, όχι το παιδί του βασιλιά, πήρε τα πτωχά, τα ξυπόλυτα, τα λενά παιδιά, τα πήρε στα Άγια του χέρια, που καρφώθηκαν, τα ευλόγησε και είπε, άφε τα παιδιά και στεφρώσμε. Λοιπόν, σε μια τέτοια θρησκεία που ανήκουμε, έπρεπε εμείς τα παιδιά να τα έχουμε παραπάνω από όλα. Τα έχουμε απάντηση. Στα λόγια, στα χαρτιά, στα κηρύγματα, στα αυτά, αν μας έκρινε, αν έπαιρνε κανείς τα περιοδικά που βγαίνουν, τις εφημερίδες, τα λόγια που λέμε εμείς οι ιεροκήρυγες και όλος ο κόσμος κλπ, θα λέγαμε ότι εδώ στην Ελλάδα το παιδί είναι η αυτή μεγαλειώτης. Το παιδί στην Ελλάδα, είναι αυτή μεγαλειώτης. Είναι, τι σημασία δίνει στο παιδί η πολιτεία? Η πολιτεία, ναι, η πολιτεία τι λέει? Διαφέρεται. Αν ενδιαφέρεσαι, το ενδιαφέρον σου δεν μετρέεται με τα λόγια. Το ενδιαφέρον σου μετρέται με το παραδάκι. Πες μου τι ξοδεύεις για το Α ή το Β, να σου πω που είναι το ενδιαφέρον σου. Γεννάτε λοιπόν το ερώτημα, για το παιδί τι ξοδεύει αυτό το ελληνικό κράτος, η ελληνική κοινωνία. Ανοίγω τα χαρτιά. Ποια χαρτιά? Ανοίγω τον προϋπολογισμό του κράτους.
τι δίνει στην παιδεία, στην εκπαίδευση των παιδιών, στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια, στα αυτά, στο πανεπιστήμιο γενικώ, στην εκπαίδευση της νεολαίας, τι δίνει. Ψυχή από τον προπολογισμό δίνει. Που θα έπρεπε το Υπουργείο της Παιδείας να είναι το ανώτερο από όλα, το πρώτο Υπουργείο. Το πρώτο Υπουργείο θα είναι. Το πρώτο. Έπειτα όλα τα άλλα Υπουργεία. Τι δίνει. Α, για μετρήστε, αν δεν απατάει μνήμη. Δίνει στα κανόνια, στα πλοία, στο στρατό, δίνει τα 45-50%. Τα μισθό σχεδόν προπολογισμό πάει στο στρατό. Πάει στα πόλη στο. Και στα παιδιά, στην εκπαίδευση, στη δημοτική εκπαίδευση, στα αυτά τι δίνει. 6% από τι 100 δραχμές δίνει μόνο τι 6. Και στην ανώτερη εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια, που πρόκειται αυτοί να γίνουν ηγέτες της κοινωνίας, δίνει ένα φράγκο. Από τα 100 φράγκα ένα δίνει. Ένα δίνει. Τα άλλα τα 99 τα σκορπάνε. Αυτή τη σημασία δίνει στην εκπαίδευση το ελληνικό κράτος. Ναι, αδιαφορεί τελείως για την εκπαίδευση. Και... Τι ξέχασα. Σκέφτομαι κάτι. Α, πήρε μια μεγάλη φροντίδα το κράτος. Α, μεγάλη φροντίδα. Μπράβο του, μεγάλη φροντίδα. Τα παιδιά σου λέει, τα παιδιά. Πήρε μεγάλη φροντίδα. Δεν την πήρε χαμπάρι για φροντίδα. Αυτή πια θα σώσει τα παιδιά. Είναι το προπό. Μεγάλη φροντίδα. Μη γελάτε. Πήρε μεγάλη φροντίδα. Βρήκε ένα σατανικό μηχάνημα. Τάχατες για τα παιδιά. Τάχατες για τη φυσική αγωγή. Τάχατες για τον αθλητισμό. Τάχατες για να φτιάσει κορμιά τσαλένια. Τάχατες για όλο αυτό το παραμύθι το μεγάλο. Βρήκε ένα ωραίο μηχάνημα σατανικό και ξαφρίζει, μη γελάστε, ξαφρίζει τα πορτοφόλια των βλακών Ελλήνων για να τάχατες για την αγωγή αυτή. Ποια αγωγή, φυσική αγωγή, ποια αγωγή. Το να μαζεύονται οι νέοι και να δίνουν κλωτσές σε μια μπάλα, σε ένα ξένο έθιμο, βάρβαρο έθιμο και να χωρίζονται τα παιδιά και να γίνονται μάχες. Μάχες ολόκληρες, αυτή είναι η γυμναστική που θέλουν τα ελληνικά παιδιά. Τις ίδιες ημέρες που έγινε αυτή η πάνδημος κηδεία, όλος ο πειρές με τους υπουργούς κατέθεσαν στον εθνικό ήρωα, απόδονε κλωτσές μέσα στο αυτό, όλα αυτά είναι σημεία παρακμής. Την ίδιες ημέρες έμαθα κάτω του Τουρκαλό λίμανο, απέθνησε και ξεψυχούσε στο κρεβάτι σε μια τρόγνητη ένας δάσκαλος περίφημος. 30 χρόνια κουπίασε στο σκαμί, στο θρανείο, άσπρισαν τα μαλλιά του. Πέθανε φτωχός πάντοτε. Γειτόνισε σκάνε έρανο και μαζευτήκανε και τον θάψανε. Ούτε υπουργός να πάει να καταδέσει ένα στεπάνι στο δάσκαλο αυτό. Σε αυτό το παιδί που σκοτώθηκε από τη βλακεία του, δηλαδή μπουνιές και βραφιές, σηκώθηκε όλη η κοινωνία με στεφάνια, εκατοντάδες στεφάνια. Αυτή η κοινωνία που περιφρονεί το δάσκαλο, τον καθηγητή, τον πλάστη των ανθρώπων, είναι καταραμένη κοινωνία. Πρέπει να κατήβει κάτω ο δάσκαλο ο Πειραιές και να πάει να στείλει στην τελευταία κατοικία ένας που έγινε φυσικός επάνω στο θρανείο για να θρέψει τη νέα γενιά. Πέβαλα πολύ. Να γιατί καταντήσαμε να έχουμε ανθρώπους. Διότι δεν είναι καμιά σημασία στην τέχνη των τεχνών και επιστήμη επιστημών. Δάσκαλο σου λέει και το προφέρει με την περίπτωση. Δάσκαλο σου λέει. Δάσκαλο. Μα δεν είχαν τέτοια μυαλά. Τέτοια μυαλά δεν είχαν οι προγονείς μας. Ναι. Για ακούστε και τελειώνω. Στα 300 νομίζω π.Χ. κάπου σε ένα παλάτι μέσα γεννήθηκε ένα παιδί. Ένα παιδί, μόλις γεννήθηκε το παιδί, ο πατέρας ανησύχησε. Γιατί από εκεί στην Κούνια ή θα βγει περιστέρι, ή θα βγει κοράκι, ή θα βγει άγγελος, ή θα βγει διάολος. Ή θα βγει ένας που θα σώσει το έθνος, ή θα βγει ένας που θα διαλύσει το έθνος. Αυτό το παιδί που είναι μες στην Κούνια είναι σεισμός ολόκληρος. Μόλις γεννήθηκε το παιδί, ανησύχησε. Αλλά έλαμψε το πρόσωπό του από χαρά και πιάνει και γράφει. Μια επιστολή σε ένα δάσκαλο που τον θάφτουμε έτσι άσημα εμείς. Γράφει ένα γράμμα σε ένα δάσκαλο και γράφει, αγαπητέ μου, του λέει, σήμερα γεννήθηκε το παιδί μου το αγόρι. Ευχαριστώ τους θεούς, διότι το παιδί μου γεννήθηκε στις ημέρες.
Γιατί εσύ θα τον αφρέψεις και θα του δώσεις εκείνο που θα κάνει τον κάνει άνθρωπο. Ποιος ήταν ο πατέρας? Ο Φίλιππος. Ποιο ήταν το παιδί? Ο Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Και ποιο ήταν ο δάσκαλος? Ο Αριστοτέλης. Αυτός τον πήρε στα χέρια του αυτό το παιδί. Αν έπεφτε σε άλλα χέρια δεν θα είχαμε ιστορία μεγάλο Αλεξάνδρου. Θα γινόταν και αυτός ένα από εκείνα τα πριγκιπόπουλα που τρέχουν για έρωτας και για άλλα πράγματα. Αλλά τα πήρε στα χέρια του Αριστοτέλης και τον έμαθε τη σοφία και έλεγε πάντοτε αυτός ο Αλέξανδρος όπου να ήταν. Άκουε το όνομα του δασκάλου του τρέχανε δάκρυα. Και έλεγε στον πατέρα μου ο φίλος το ζει. Στον δασκαλό μου το έβζει. Στον πατέρα μου ό,τι με έφερε στη ζωή. Αλλά στον δασκαλό μου ο φίλος το έβζει. Πού είναι αυτή, πού είναι αυτή, πού είναι αυτά τα μεγαλεία. Πού είναι αυτή η εκτίμηση στο δάσκαλο και στον παιδαγωγό σήμερα? Εδώ τώρα απόφασα, παραλύει τα χέρια μου, παραλύει η καρδιά μου. Τι μου μιλάτε, πω. Σώσε με αυτής ώρας τάφης. Πώς να το εκφράσω? Όχι πια. Αχ, κοινωνία. Πώς να το εκφράσω? Όχι απλώς αμελής, αυτά που είπα έχουμε αμέλεια. Έχουμε αμέλεια απέναντι των παιδιών. Αμέλεια. Εδώ πλέον δεν έχουμε αμέλεια. Ξετάζω τη συμπεριφορά μας που έχουμε απέναντι των παιδιών και βλέπω ότι δεν έχουμε απλώς αμέλεια. Είμαστε εγκληματίες απέναντι των παιδιών. Εγκληματίες. Πω, μεγάλο λόγο λες, πάτε. Δεν έχω καθόλου μεγάλο λόγο. Στις ημέρες μας, ημέρες Σατανά και Αντιχρίστου και Αρμαγεδόνας, που οπωσδήποτε θα πέσει φωτιά και διάφη για να καταλύσει αυτή την αμαρτωλών γενεάν. Το Σοδόμα και Γομόρας σε αυτή την γενιά διαπράττει το μεγαλύτερο έγκλημα των αιώνων. Πού δεν το αναφέρει η ιστορία του κόσμου. Πώς να μιλήσω, πώς να το εκφράσω. Εδώ κάτω, κάτω εδώ στο ακροατήριο, μέσα εδώ πέρα, τα χέρια είναι ματωμένα και ρέουν αίμα. Πώς να το εκφράσω. Κατήντησε λέει κάπου ο Ηρεμίας ο προφήτης, θα έρθουν λέει ημέρες που την πιο μεγάλη αμαρτία θα την κάνουν οι άνθρωποι. Σαν να πίνουν το καλοκαίρι ένα ποτήρι νερό. Όπως πίνεις ένα ποτήρι νερό, όπως πίνεις ένα ποτήρι νερό, κρύο, του πάγου, έτσι θα κάνουν την αμαρτία, λέει ο προφήτης Ηρεμίας. Φτάσαμε, κάνετε ένα, δεν είναι τίποτα. Και πάμε εκεί εμείς από πάνω με τα πετραχύρια μας και με τα καλυμάχια μας και τις ευλογάμε και τελείωσε η υπόθεση. Ποιο είναι η αμαρτία αυτή που έπρεπε να στράψει ο ουρανός και οι άβονες και οι πατρίτσες και να συστεί το έδαφος της πατκεσίεται. Εγώ την αιτία των σεισμών που μας είδαν και η Αθήνα θα συστεί εκ θεμελίων, θυμίστε το λόγο. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθου και αυτές οι κορώνες του Παρθενώνος θα κατακυλήσουν από τη μέση του. Ποιο είναι το αμάρτημα? Θα σου μιλήσω αδέρφια μου παραβολικά. Παραξηγήσατε με, πέστε μου ό,τι θέτε. Θα σου μιλήσω παραβολικά γιατί αν σας το πω απότομα δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Υπόθεση. Υποθέστε. Ότι έχετε ένα περιβόλι και μέσα στο περιβόλι έχετε μια μυρμελιά. Τώρα βέβαια το Δεκέμβριο είναι γυμνή, ούτε ένα φύλλο πάνω. Αλλά μόλις παρουσιαστεί ο Μάρτιος και ο Απρίλιος, τι μεγαλείο. Το πρώτο μήνυμα της ανοίξεως, τι μεγαλείο. Γεμίζει από εκείνα τα άσπρα μικρά μικροσκοπικά αμφίλια, άνθη και τη βλέπεις στολισμένη. Νύφη στα άσπρα δεν είναι ποτέ δυνατό να συγκριθεί με την αυτή γνωστολισμένη σαν νύφη να μυγδαλιά. Τη βλέπεις και χαίρεσαι. Και χαίρεσαι με τη σκέψη ότι όλα αυτά τα άνθη θα δέσουνε και θα κάνουν καρπό. Πας το πρωί, αν είστε το πρωί το παράθυρο και τα βλέπεις όλα τα άνθη πατημένα και κάποιος χείρος μπήκε μέσα και τα πατάει και τα κυλάσπη. Θα αγαναχτίσει ψυχή. Τη νύχτα αέρας δεν φύσηξε. Τη νύχτα χαλάζι δεν φύσηξε. Φωτιά δεν. Τι. Πώς πέσανε. Α! Κάποιος τρελός περνούσε απ' έξω και μπήκε μέσα και πήρε ένα καλάμι. Τι θα αισθανθείς εσύ που έχεις την αμυγδαλιά γεμάτη λουλούδια. Τι θα αισθανθεί η καρδιά σου. Όταν μάθεις ότι ο τρελός αυτός ο αδέσποτος μπήκε μέσα στο περιβόλι και ρήμαξε όλα τα άνθη, θα αγανακτήσει ψυχή. Θα πας στην αστυνομία. Θα πει τον κλείστον μέσα. Δεν είναι το φαίνεται. Να κρύπτει τα άνθη της αμυγδαλιάς, το δέντρο. Ο γενναιά υποκρισίας. Στενοχωριέσαι γιατί ένας τρελός με το καλάμι του
Έριξε χάμω όλα τα ωραία λουλούδια της αμυγδαλιάς σου. Γιατί δεν στενοχωριέσαι για κάτι άλλο? Παραβολικώς μίλησα. Ποια είναι αμυγδαλιά? Αμυγδαλιά είναι η ανθρωπότηση. Λουλούδια πια έβαλε. Φυσί, λουλούδι, λουλούδι. Λέει κάποιος ποιητής μεγάλος, μεγάλος, ότι ο άνθρωπος κάποτε ζούσε στον παράδεισο. Και όλοι οι λαοί έχουν την ιδέα του παραδείσου. Όλοι τη δίνουν. Όλοι ζουν, όλοι οι ιστορικές παραδόσεις λέγουν ότι κάποτε υπήρχε Χριστούς αιών, ο παράδεισος. Και σβέθηκε ο παράδεισος και έμεινε ο άνθρωπος εκτός του παραδείσου και ο καλός Θεός από τον παράδεισο που είχε χιλιάδες φωτογραφίες μας άφησε τρεις φωτογραφίες του παραδείσου. Από όλες τις φωτογραφίες μας άφησε τρεις φωτογραφίες του παραδείσου. Άμα τη βλέπεις, θυμάσαι τον παράδεισο. Η μια φωτογραφία του παραδείσου ποια είναι? Ποια είναι? Είναι τα άστρα τη νύχτα. Η μαρμαριδή των αστάρων είναι μια εικόνα, φωτογραφία του παραδείσου. Η άλλη φωτογραφία του παραδείσου ποια είναι? Τα λουλούδια στη γη την άνοιξη. Και το άλλη φωτογραφία, η ωραιότερη, είναι το χαμόγελο του μικρού παιδιού στην κούνια. Αυτά τα τρία είναι εικόνα του παραδείσου. Το χαμόγελο του μικρού παιδιού, τα λουλούδια που φυτρώνουν στους κάμπους και απάνω ψηλά τα άστρα που μαρμέρουν και λάμπουν στον ουρανό. Τα τρία αυτά μας έμειναν. Λουλούδια λοιπόν, είναι ανώτερα από λουλούδια. Δεν το λέω εγώ. Πήγατε στην εκκλησία. Πήγατε. Τι λέγει? Ράβδος ο Χριστός. Και άνθος εκ της ρίζης ιεσέ. Λουλούδι λέει σου Χριστέ. Λουλούδι που φύτρωσες μέσα στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου και τα σύμπαντα. Το αφάνοντο λουλούδι, τα σύμπαντα ευωδίας. Λουλούδι το Χριστός και κάθε παιδάκι βρέφος που γεννιέται φυτρώνει μέσα στην σπλάχνα. Ποιος το φυτρώνει? Η μάνα, ο πατέρας? Είναι ένα μυστήριο μεγάλο. Δημιουργία της Αγίας Τριάδος. Αυτό το λουλούδι το φυτρώνει μέσα στα σπλάχνα, στην γλάστρα της μάνας, ο μεγάλος μας Θεός, η Αγία Τριάς, το Πνεύμα το Άγιο. Και έρχεσαι εσύ, και έρχεσαι εσύ ο πατέρας, και έρχεσαι εσύ η μητέρα με το καλάμι του τρελού και σκορπάς τα όνθια αυτά, τα όνθια αυτά. Και δεν αφήνεις να έρθουν στον κόσμο τα όνθια αυτά, προτού μόλις αισθανθείς ότι τα όνθια αυτά πιάνουν, δένουν, αμέσως την τάζεις αυτά. Τι είναι αυτό? Τι έγκλημα είναι αυτό? Τι τρέλα είναι αυτό? Τι παραφροσύνη είναι αυτό? Ναι, και έτσι, έτσι η γενεά μας. Λέγουν, διάβαζα σε ένα ιατρικό προοδικό, διάβαζα, ότι δεν αφήνουν να έρθουν τα παιδιά στον κόσμο. Δεν αφήνουν να έρθουν τα παιδιά στον κόσμο. Δεν αφήνουν τα άνθη να δέσουν, να πιάσουν καρπό. Ας είναι αδελφοί μου την ώρα αυτή, ας είναι αιωνία, αιωνία η μνήμη των γονέων μας. Όλοι μας εδώ μέσα που είμαστε, ας είναι αιωνία η μνήμη των γονέων μας, που δεν ακούσαν τα κηρύγματα αυτά και μας έβαλαν στην πλάση αυτή. Αν ακούγανε, ούτε εμείς δεν θα υπήρχαν, ούτε λάθη θα υπήρχε. Σφυρίζουν για όλοι. Ρίξτε τα παιδιά. Παιδιά, πω σου λέγει. Η μοντέρνα, η μικρή, η μικρά, η νόσους αυτή η ασθένεια που πήγε στα μικρότερα χωριά μέσα από τη Βρωμαράκια κάτω από τον Αθήνα. Ποιος θέλει. Μέσα δεν κάνει. Πρέπει να διώξει τα μικρά παιδιά. Πρέπει να κλείσουν τις πόρτες. Πρέπει να καθίσουν τις μύθες μου. Πρέπει να σας πω όλα. Καλό γύρω σήμερα. Διαβάζω, μελετώ, διαβάζω, παρακολουθώ. Ξέρω την κοινωνία. Γιατρούς φίλους έχω. Σε να στρέφω, μαθαίνω τα σατανικά. Τι σατανικά, τι διάολος. Μα και ο διάολος ακόμα θα απορούσε τον τρόπο με τον οποίο με το καλάμι αυτό του διαόλου κρεμνίζουμε τα όρθη του ουρανού εδώ στη γη. Εγκληματία του πρώτου είδους. Και ναι, πολλά τα μέσα. Τα αντιχριστιανικά μέσα που εμποδίζουν άνθρωπους στον κόσμο να δέσουν τα άνθη και να φτιάχνουν παιδιά και την κατέρα. Ποια τα μέσα αποφεύγω. Η ντροπή δεν με αφήνει. Ιδέα ότι υπάρχουν μικρά παιδιά, δεν θέλω να μολύνω παρτανικά αυτιά. Θα πρέπει να σας διώξω όλους τα μικρά και να μείνω από 20 χρόνια και απάνω να σας κάνω δημοσία. Να βάλω πετραχύλι και να σας κάνω δημοσία εξορομολόγηση. Τα σατανικά, τα απέσια, μέσα τα οποία χρησιμοποιεί γενναία ημών, η ένοχος γενναία των ηρωδών μέσα στην κοινωνία για να προφυλάξει τα παιδιά. Ένα μόνο που κάνουν χρυσές δουλειές. Χρυσές δουλειές. Χτίσανε βιλίτσες. Αχ, αυτές οι βιλίτσες θα τις πάρει ο διάολος. Χτίσανε πολυτελέστατα, αγοράσαν θαλαμιγούς. Έγιναν μέτοχοι εταιριών. Ναι, γιατί κάθε έκτρωση μια λίρα έχει. Μια λίρα έχει κάθε έκτρωση. Θεέ μου. Τα 300 αργύρια του Ιούδα. Κύριε Ιησού Χριστέ, υπεραγία Θεοτόκο, πού μιλάω? Σε πέτρες μιλάω. Πλούτησε ο κόσμος. Οι γιατροί χρυσές δουλειές έχουν. Πόσες μετρήσατε σε ένα χρόνο πρόπερση εδώ στην Αθήνα και στην επαρχία δεξιά, στα αυτά υπολογίζουν ότι για πόσα, για μετρήστε. Ζαλάδα με πιάνει. Πρώτα η γυναίκα,
έκανε φυσική αποβολή, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το θέλει. Έπεσε το παιδί, πήρε στο πνευματικό, ξυμολογούσε, άναβε καντήλια για να φυσική αποβολή. Έπαθανε, σήκωνε βάρος και αυτό. Και έτρεμε ολόκληρος. Έτρεμε, λέει, Θεέ μου, θα με συγχωρήσεις. Έχει κάποιο ωραίο ποίημα ο Βυζινός. Ο Βυζινός για τη μάνα του που έκλαιγε όταν έχασε το πρώτο παιδί από κάποια αποβολή. Πω αυτή η ευλάβεια, τίποτα τώρα. Ναι, λοιπόν, πόσες τέτοιες εκπρόσεις, τέτοιες φοβερές μέσα στα ιατρία που πλούτησαν οι ασθενείς, γιατροί μας. Υπάρχουν και γιατροί που δεν δέχονται, πεθαίνουν φτωχώς μα δεν κάνει έκπρωση. Υπάρχουν ολίγοι, πολύ ολίγοι μέσα στο έθνος μας. Λοιπόν, ναι, πόσοι, για μετρήστε, πως φρικός αυτός ο ρυθμός μας έπνιξε. Η Ακρόπολη στο δημοσίευε προετών, θα το είδατε στα μάτια σας, υπολογίζουν ότι οι εκτρώσεις όλη την Ελλάδα που δεν γινόταν ποτέ άκρωσης, πόσες, 200.000 εκτρώσεις. Πού πάμε, το αίμα αυτό των αθώων παιδιών θα μας καθίσει στο σκαμί. Αχ, δεν μιλάνε τα παιδιά, δεν έχουν δικηγόρους, δεν έχουν συνηγόρους, έχουν τον Θεό, τον Θεό έχουν συνηγόρον. Θα τιμωρήσει το αίμα αυτόν, εθιμάς και που τα τάκρυνα ημών και που την γενναι άνημών και θα ζηστεί εκ θεμελιών το έδρος αυτό το οποίο μια κοιού τον έγκλημα ασυνέστον. Ποιος θέλει, θέλει, θέλει πολύ, θέλει εκείνοι οι άτιμοι δημοσιογράφοι μέσα που γράφουν τα χρονογραφήματα που δεν έχουν παιδιά και ζουν με παλακίδας και με πόρνας και όποιοι γράφουν και συνιστούν όλα αυτά τα μέτρα που είναι οι συνήγοροι και οι συνετάροι κοιού των καταστάσεων. Φταίνε οι γιατροί, οι ασυνείδητοι και εμέοι και νοσοκόμες. Φταίνε οι μανάδες και οι πατράδες. Φταίνε οι πνευματικοί. Φταίνε ποιοι. Φταίει η πολιτεία. Η πολιτεία που δεν έδειξε ενδιαφέρον για τα παιδιά. Διάβαζα ένα τηλεγράφημα. Το διαβάσατε. Ένα τηλεγράφημα από τη Σέρα. Πού απ' έξω από τα Σέρα σε ένα τηλεγράφημα. Ζαλίστηκα. Τι. Πήγε ένας βουλευτής σε ένα χωριό απ' έξω από τα Σέρα. Και τι έμαθε, δεν όχι αριστερός, δεξιός. Τι έμαθε, βρήκε τις γυναίκες και είχαν στηρέψει τα ημαστή τους, το γάλα τους, γιατί δεν είχαν τρόφι, καλαμπόκι δεν είχαν. Και ζητούσε να σταλούν μερικά αλεύρια να φάνε να κάνουν γάλα. Γάλα! Και διαβάσανε το άλλο και κάτω στην Κρήτη, που τέσσερα παιδιά έγιναν ραχητικά, γιατί δεν είχαν ασβέστιο μέσα και πάθανε βιταμίνωση. Αυτό φταίει όλοι, φταίμε όλοι για αυτό το έγκλημα. Δεν φταίνε μόνο οι μανάδες και οι πολιτείες. Αν υπήρχε ενδιαφέρον για τα παιδιά, δεν θα υπήρχε αυτό το τράστο έγκλημα το οποίο γίνεται. Αδελφοί μου, επιτέλους, τελείωσα. Αφού ρίξαμε τα παιδιά, αφού την αμυγδαλιά τη ρημάξαμε, μένουν μερικά παιδιά. Από τα 100 παιδιά δεν μένουν ούτε τα 20. Από τα 100 παιδιά που έπρεπε, που ξέρεις από τα 80-100 παιδιά έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα και από τα 100 παιδιά μόνο 20. Εγώ κάνω ερώτημα και λέγω, μήπως τα 20 παιδιά είναι τα χειρότερα και τα 80 που φύγανε είναι τα καλύτερα, που θα ήταν μέσα πλούτο και θησαυρός και δόξα και τιμή της Ελλάδας. Πάει. Από τα 100 παιδιά τα 20 μόνο έρχονται. Στα 20 αυτά παιδιά που μένουν, ύστερα από το κανάλισμα αυτό της αμυγδαλιάς, τι συμπεριφορά έχουμε εμείς, τι παράδειγμα, τι αγωγή, τι κατευθύνσεις. Τι έχουμε στα, τι δίνουμε στα παιδιά, αλλά τελείωσε πλέον και στα ερωτήματα αυτά θα σας απασχολήσω στο επόμενο. Τελείωσε. Σφραγίστε. Προτούνα, ένα λεπτό και τελείωσε. Αδελφοί μου, σας απασχόλησα απόψε σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Τονίζω στο τέλος. Η Ελλάς, η μικρά μας χώρα, δεν είναι, αδέρφια μου, δεν είναι. Δεν είναι, μα χίλιες φορές δεν είναι. Δεν είναι τα εργοστάσια με τις καμινάδες μου. Η Ελλάς δεν είναι η υδράτα, δεν είναι οι πλατείς δρόμοι με τα 22 μέτρα που τρέχουν απάνω οι λεμουζίνες της αριστοκρατίας. Η Ελλάς δεν είναι τα εργοστάσια της, δεν είναι οι δρόμοι οι πλατείς, δεν είναι τα συντριβάνια της, δεν είναι τα βουνά, δεν είναι τα λαγκάδια, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τράπεζες. Η Ελλάς είναι τα παιδιά της. Τα παιδιά της. Προφητεύω αυτή την ώρα. Προφητεύω την ώρα αυτή εγώ ανάξιος που δεν αξίζει να λέγομαι νιός προφήτου. Δεν είναι. Προφητεύω όμως γιατί στηρίζομαι επάνω στην αγιογραφή, επάνω στην πείρα, επάνω στην ιστορία, επάνω στο έθνος μας αυτό το μαρτυρικό. Προφητεύω την ώρα αυτή. Εάν κοιτάξουμε τα παιδιά, εάν δώσουμε ανατροφή χριστιανική, ο μεγαλείο. Ελάτε να κάνουμε συμβόλαιο. Με τα 25 χρόνια
η Ελλάδα θα είναι το ευτυχέστερο βασίλειο του κόσμου. Εάν όμως, προφητεύω πάλι, εάν όμως δεν προσέξουμε τα παιδιά, με τα 25 χρόνια, κλείνω τα μάτια μου. Κλείνω τα μάτια μου. Δεν θέλω να δω αυτή την εικόνα. Θα γεμίσει η Ελλάδα από ανθρώπους χειρότερους και από τα θηρία. Χειρότερο και από τους διαόλους. Θα γίνει κόλαση και μέσα σε αυτή την κόλαση αμφιβάλλω αν θα βρεθεί Διογέννης να φωνάξει ζητώ άνθρωπο. Αλλά αδελφοί μου, δεν θέλω να τελειώσω με τέτοια απαισιόδοξη σκέψη. Θέλω να τελειώσω με μια ευχή. Άμποτες, όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, να ξυπνήσουμε. Να κοιτάξουμε το παιδί. Να το θέσουμε παραπάνω από όλους. Να το περιβάλλουμε αγάπη και στοργή. Και να γίνει η πατρίς μας πάλι τόπος αγγέλων. Κάθε παιδί να γίνει άγγελος θερωτός και άγγελοι πτερωτοί. Με τους αγγέλους του ουρανού να σμίξουμε και να ψάλλουμε το εμβατήριον των εμβατηρίων. Δόξα εν υψίς Θεώ και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία.